Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αβαφημένη ξεκινάει ένα Athens vlog. I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm so trying to skip it. Αλήθεια. Ναι. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να σκεφτούμε πιο καλά τι θα πάμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στο vlog της Έλενας. Στην Αθήνα. Hello! Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, ξεκινάει επισήμως αυτό εδώ το vlog. Δεν μπορώ! Με αυτό το υπέροχο μοιάσμα. Γεια! Hello! Περιμένουμε το ταξί μας. Ναι, και θα πάμε να φάμε. Γιατί είμαι σαν την τρελή πάλι. Έχετε πάρα πολύ ζέστη, θέλω να σου πω, και δεν το περίμενα. Χαίρετε, είναι σήμερα μια χαρά. Τι λες? Μια χαρά είναι σήμερα. Τις άλλες μέρες είχε ζέστη, σήμερα μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι έχουν πολύ περισσότερη ζέστη από ό,τι έχετε εδώ. Αλήθεια. Γι' αυτό σου λέω ότι έχετε ζέστη, γιατί έχω φέρει πιο ζεστά ρούχα. Λοιπόν, είχα ένα meeting το πρωί, πήγε πάρα πολύ καλά και τώρα θα πάμε να φάμε. Να περάσουμε ωραία, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε, γιατί έχουμε και πάρα πολύ καιρό. Και έχουμε κρασί. Yeah! Θα σας κάνω update μετά λοιπόν, φιλάκια. Δείτε το πιο personalized καθρεφτάκι. Ρε, είναι τέλειο! Είναι τέλειο. Υπέροχο! Και βλέπεις τον εαυτό σου μέσα. Γεια! Καθίσαμε σε ένα πίστευτα vibe μαγαζί για να φάμε. Πώς το λένε το μαγαζί? Νομίζω λέγεται Ανιάννα. Δεν είμαι σίγουρη. Εντάξει, θα σου το βάλω κάπου εδώ πέρα γιατί γλωσσοβέτης και καταλαβαίνει, δυσκολεύομαι. Και δεν σου θυμίζει full το πέλεσο? Ναι. Θυμίζει πάρα πολύ πέλεσο. Είναι έτσι γενικά το πολύ ωραίο το vibe. Νομίζω επειδή είναι το κτίριο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το φαγητό φάγαμε κυριολεκτικά σκάσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το φαγητό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα. Συμφωνείς. Ήρθαμε να πάρουμε καφέ σε ένα μαγαζί. Θέλω να πουλήσεις λίγο το concept, γιατί εμένα το concept με ουσίες. Περίμενα να το πουλήσω όταν έρθει ο καφές. Ωραία, θα το πουλήσουμε λίγο αργότερα το concept και θα δείτε. Παιδί μου!
Λοιπόν, πήγαμε μόλις από το σνόπ που καθόμασταν με την Ελίνα και τώρα πάμε να πάρουμε. Εγώ πάω να πάρω μετρό για να πάω σπίτι. Γιατί αύριο δουλεύω από το πρωί, έχουμε φωτογράφηση μέχρι απόγευμα και έχω μια συνέντευξη το βράδυ κατά τις 8.30 με την Ράβες του Κολωνάκη. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Την έχουμε στο ατελέ της. Έχω τη Μελίνα μεταξύ που είναι ο κηδεμόνας μου ωριακά. Με έχει πιάσει το μπλουζάκι για να ξέρω πού να πηγαίνω με καθοδηγή και να κάνω και το vlog μου. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε και multitasking. Οπότε, αυτά. Λοιπόν, έχω γυρίσει μόλις και τώρα θα κάνουμε μπανάκι και λίγη δουλειά στο λάπτοπ. Αύριο έχουμε φωτογράφηση με το Lake Woman. Θα είμαστε από το πρωί στις 9, πρέπει να βρεθούμε. Θα βρεθώ πρώτα με την Ιριάννα για να πάμε μαζί. Θα πάμε... Νομίζω θα βρεθούμε στο Ελληνικό και θα πάμε μετά στο golf που θα γίνει η φωτογράφηση αύριο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, φυσικά θα σας πάρω μαζί. Όσοι με έχετε και στο Instagram θα δείτε, βασικά θα έχετε ήδη δει full υλικό. Μετά το μπάνιο που θα κάνω τώρα, θέλω να κάτσω να κάνω λίγη δουλειά στο laptop, να οργανωθώ λίγο, να δω τι ακριβώς πρέπει να κάνω αύριο για να είναι όλοι έτσι λίγο πιο στο χαρτί, γιατί εγώ λειτουργώ πολύ καλύτερα έτσι. Οπότε θα συμβεί αυτό. Τώρα θα σας αφήσω να κάνω ένα μπανάκι. Ο λόγος που αυτό το vlog συμβαίνει είναι γιατί αυτή τη φωτογράφηση. Γενικά ήθελα να σας πάρω full μαζί μου. Με αυτά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γιατί πρέπει να κάνω λίγο γρήγορα. Σας φιλώ πολύ. Γεια σας. Τι έχουμε έρθει να κάνουμε? Έχουμε έρθει να κάνουμε μια φωτογράφηση με το Lake Woman. Πρέπει να είστε τυχερό μου, γιατί κάθε φορά εσύ ανοίγεις το vlog σου αυτό το vlog. Πάλι δεν έχω πει τίποτα σήμερα. Πάλι δεν έχω πει τίποτα. Μπορεί και τράβηξα κάτι στο σανσέρ, αλλά δεν είπα τίποτα. Είναι που βρισκόμαστε κάθε φορά πρωί-πρωί. Ναι, μάλλον αυτό φταίει. Μάλλον αυτό φταίει. Έχουμε εδώ πέρα τα χαρτιά μας, τα τυφτέρια μας, τις σημειώσεις μας. Και έχουμε φωτογράφηση. Νιστάζουμε πάρα πολύ. Χρειάζομαι καφέ. Έρχεται και αυτό. Τραβάμε vlog. Αυτό όμως είναι τρομακτικό. Να μιλήσω εγώ δηλαδή. Να μιλήσω. Τραβάς τώρα. Παιδιά, εδώ πέρα με την κοπέλα. Ανοίγω και εγώ εδώ πέρα YouTube. Εδώ πέρα, subscribe, παιδιά, και like και καμπανάκι, πώς θα λέτε. Έτσι, 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 μπράβο. Όλα εδώ πέρα. Έχεις πάρει το κολλάι. Ωραία. Πρωτού κάνει το ξεκινήσει. Και εγώ θα σε κάνω. Λοιπόν, γυρίσαμε κάποια βιντεάκια τα οποία έπρεπε, είμαι έτοιμη, μολύ, μακιγιάζ, χαμούρης. Και τώρα γίνεται εκεί πέρα η ομαδική φωτογράφηση, πρέπει να φωτογραφηθώ κι εγώ, να αλλάξω, να βάλω το λευκό μου το παντελόνι. Ένα πράγμα θα σας πω, έχει άπειρη ζέστη. Κάναμε και την φωτογράφηση του μωρί, πέρα εδώ το βλέπετε. Εγώ έτσι ξύπνησα σήμερα το πρωί, έτσι ξύπνησα και ήρθα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά από το πρώτο κλιπάκι που είδατε, το οποίο θα πέσει εδώ. Εμφανέστε τη διαφορά, το βλέπετε έτσι. Και αφού συνέβη και αυτό, τελείωσε και η φωτογράφηση. Τώρα έχουμε να μοντάρουμε τα βιντεάκια που τραβήξαμε, τα backstage για τους χορηγούς, για να ανέβουν σιγά σιγά. Ένα πράγμα μόνο έχω να δηλώσω, έχει άπειρη ζέστη. Και δείτε και το μπλουζάκι μας. Come together, αυτό είναι το όνομα της καμπάνιας. Αυτά, θα σας κάνω update πιο μετά, πολλά πολλά φιλάκια. Τελειώσαμε μόλις με τη φωτογράφηση, κάναμε και ένα shooting μικρούλικο. Καλή τη φως χάλι είναι αυτό. Κάναμε και ένα μικρό shooting για το Instagram. Πώς έχει κρατήσει το μακιγιάζ μας? Δεν ξέρω. Πω πω. Αλλά που το κάνεις στον εαυτό μου δεν τρέχει. Και έχουμε περάσει τα πάντινη το μεταξύ. Τρέχουμε όλη μέρα, έχει full ζέστη και έχει κρατήσει. Τώρα θα φύγουμε σιγά σιγά. Πήραμε και τα goodie bag μας και θα κατέβουμε. Γιατί εγώ έχω μια συνέντευξη στο Κολωνάκι με την Άντια τη Ράπτη και ανυπομονώ πάρα πάρα πολύ πραγματικά. Μετά θα πάμε να φάμε. Έχουμε κλείσει με την Εμιλιάνα σε ένα μαγαζί. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά. Τελείωσα λίγο νωρίτερα τη δουλειά και κέρδισα το προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό μου και έχω έρθει πρώτη φορά σε single coffee date με τον εαυτό μου. Γιατί έχω ένα μισοωράκι κενό και λέω από το να περιπλένει μου στους δρόμους, γιατί είμαι και πάρα πολύ κουρασμένη. Θα κάτσω μόνο και καφέ, πρώτη φορά σε μένα. Αυτή νιώθω τέλεια παραδόξο. Η φωτογράφηση πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουμε την συνέντευξη για την οποία είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αν και οριακά εξαντλημένη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
το μαγαζί με το οποίο θα πάμε με την Εμιλιάνα μετά λέγεται Λαπαστερία. Είναι ιταλικό από ό,τι κατάλαβα, οπότε θα βρεθούμε εκεί. Έχω κάτσει μόλις για Λαπαστερία και περιμένω την Εμιλιάνα. Τελείωσα και τη συνέντευξη. Όλα πήγανε κατευχήν. Και την περιμένω για να φάω και την πεινάω πάρα πάρα πολύ. Πάντως το μακιγιάζ διατηρείται. Λοιπόν, να σας πω ότι έκανα μπάνιο, ότι έκανα το check-in, ότι φάγαμε σε ένα τέλειο μαγαζί, τα είδατε όλα, όσοι μας έχετε και στο Instagram και εκεί τα είδατε όλα νωρίτερα. Και κάπου εδώ θέλω να κλείσω αυτό το vlog, γιατί τώρα δεν θα κάνω κάτι, θα φτιάξω τη βαλίτσα μου, αύριο το πρωί εν τέλει φεύγω. Οπότε, ναι, αυτό το vlog φτάνει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Συγγνώμη για αυτήν εδώ την αμφίεση, αλλά με 14 ώρες δουλειάς. Και αφού υπάρχει αυτό το πράγμα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και σας ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί με εσάς έχω τέτοιες ευκαιρίες και πραγματικά το εκτιμώ, αλήθεια. Να περνάτε τέλεια και να προσέχετε. Πολλά πολλά φιλάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!